να ενισχύσουν το ήδη αυξημένο τουριστικό ρεύμα προς τα Χανιά, έστω και κατά την ολιγόρη παραμονή τους στην πόλη, έρχονται οι επισκέπτες κρουαζιέρας που πλέον αποτελούν μετρήσιμο παράγοντα στον απολογισμό κάθε τουριστικής περίοδου. Μόνο σήμερα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Ούδας περισσότεροι από 4.000 επισκέπτες που έφτασαν με 2 κρουαζιερόπλια. We think it's beautiful and we hope it doesn't rain. So yeah, it's really nice. We came last year, so we yeah, it's beautiful. Με βασικό λιμάνι της Ούδα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο κατέπλευσαν 30 πλοία, ενώ 4 ακόμη προσέγγισαν στα ανοιχτά του ενετικού λιμανιού. Ο αριθμός των επισκεπτών κρουαζιέρας στα Χανιά έφτασε τους 2 αυτούς μήνες τους 47.043, από τους οποίους 23.903 τον Ιούνιο και 23.500 τον Ιούλιο. Κάνια, yes, yes. Beautiful city. Οι λεγόμενοι επισκέπτες της μίας ημέρας αποτελούν σημαντικό κομμάτι του τουρισμού των Χανίων που προστίθεται στην κίνηση της πόλης, δεδομένου ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία επιλέγουν το κέντρο των Χανίων και σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος όπως το ενετικό λιμάνι και η παλιά πόλη. The architecture and just, you know, being here, seeing people moving around, that's, yeah, that's gorgeous. And now we look forward to check out, you know, the small streets and maybe have a coffee or some snacks. If you have any recommendations, feel free to send us. Στα Χανιά για το μήνα Αύγουστο οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων ανέρχονται σε 12, τον Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί 18, τον Οκτώβριο επίσης 18, τον Νοέμβριο 11 και τον Δεκέμβριο 5 αφίξεις. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο Χανίων, ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα μηνύματα και για το 2023.